Και πάμε για την επόμενη συνταγή μας. Θα φτιάξουμε πανσέτες μπαρμπεκιού με πουρέ σελινόριζας. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο πουρέ σελινόριζας που ίσως να έχετε ακούσει. Είναι ο πιο τέλειος πουρές που υπάρχει. Και θα φτιάξουμε τις πιο τέλειες πανσέτες μπαρμπεκιού με δικιά μας μπαρμπεκιού σος. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις πανσέτες με σάλτσα μπαρμπεκιού με ούζο θα χρειαστούμε για το πουρέ 1 κιλό σελινόριζα, 400 γραμμάρια γάλα, 400 γραμμάρια νερό, 4 με 5 κλονάρια θυμάρι, 150 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 40 γραμμάρια μέλι, χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για τις πανσέτες, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 800 γραμμάρια πανσέτες χωρίς κόκαλο. Για την μπαρμπεκιού ζου, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας μαύρη μαλακή ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, 100 γραμμάρια ούζο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 200 γραμμάρια κέτσαπ, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα καπνιστή, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο και 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη ζωμό κοτόπουλου σε βαζάκι μάτζι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πουρέ σελινόριζας. Λοιπόν, πολύ απλά, πάρτε κόψε τη βάση εδώ πέρα τις ρίζες. Κόψε και λίγο από πάνω. Εδώ. Και μετά, άμα δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την κίνηση που κάνω εγώ, θα κόψετε σε τέταρτα και θα βγάλετε τη φλούδα κανονικά με ένα μαχαιράκι. Απλά νομίζω ότι άμα προσπαθήσετε λίγο θα μπορέσετε να το κάνετε. Αυτό που δεν θέλουμε με τίποτα είναι να υπάρχουν τα πολύ καφέ σημεία της σελινόριζας πάνω στη σάρκα, γιατί αυτά είναι λίγο πικρά. Και αυτό που δεν θέλουμε οπωσδήποτε είναι να υπάρχουν καθόλου ρίζες και χώματα καθώς θα βράζει η σελινόριζα. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Όπως είναι θα την κόψω σε μικρά κυβάκια. Και όταν λέω μικρά κυβάκια, εξαρτάται με το πόσο γρήγορα θέλετε να τη βράσετε ή όχι. Άμα την κόψουμε μικρά κυβάκια θα βράσει πολύ πιο γρήγορα. Πάει μέσα στην κατσαρόλα. Και θα κόψω και το υπόλοιπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, το tip της ημέρας που πρέπει να ξέρετε. Σε περίπτωση που βράζουμε κάτι που είναι λευκό, όπως είναι το κουνουπίδι, όπως είναι η σελινόριζα, όπως είναι η ρέβα, πάντα πρέπει να βράζουμε μαζί με γάλα. Γιατί χάνει το χρώμα του, γίνεται μπέζ και δεν μας αρέσει. Οπότε για να κρατήσει το χρώμα το λευκό λαχανικό που βράζουμε, πάντα θα μοιράζεται γάλα και νερό. Δεν μπορούμε να βράσουμε μόνο με γάλα γιατί άμα βάλουμε μόνο γάλα, θα πιάσει το γάλα κατευθείαν στο πάτο της κατσαρόλας. Οπότε μοιράζουμε, αραιώνουμε το γάλα και όλα πηγαίνουν τέλεια. Θα προσθέσω λίγο αλάτι εδώ. Και οπωσδήποτε λίγο θυμάρι. Εδώ, παίρνω, βάζω και το θυμάρι μέσα, θα τα αφαιρέσω καθώς το βράσω και αυτό που κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε από πάνω ένα καπάκι. Σε περίπτωση που βάλουμε καπάκι αυτή τη στιγμή στην κατσαρόλα, επειδή η πυκνότητα του υγρού που έχουμε μέσα είναι διαφορετική από το νερό, θα αφρίσει όλο και θα βγει έξω από την κατσαρόλα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε μία λαδόκολα, πολύ απλά στη μέση, ξανά στη μέση εδώ, μετά εδώ, και εδώ και κάνουμε ένα χωνάκι και έτσι όπως κάνουμε το χωνάκι παίρνουμε και το πάμε στην κατσαρόλα. Φροντίζουμε η μύτη από το χωνάκι μας να πάει ακριβώς στη μέση της κατσαρόλας εδώ και πιάνουμε εδώ πέρα την άκρη, κόβουμε σε αυτό το σημείο εδώ, κόβουμε και λίγο τη μυτούλα και έχουμε φτιάξει ένα καπάκι που θα κρατήσει τη σελινόριζα βυθισμένη μέσα στο γάλα και στο νερό, αλλά συγχρόνως δεν θα πάει προς τα πάνω γιατί θα αποσυμπιέζεται όλος ο ατμός και όλη η θερμοκρασία μέσα από την τρύπα. Οπότε, βάζω εδώ, φροντίζω να εφάπτεται πάνω στη σελινόριζα, πάνω στη φωτιά και αρχίζει το βράσιμο. Έτσι όπως τη βλέπω τη σελινόριζα, επειδή την έχουμε κόψει μικρά κομμάτια, θα χρειαστεί περίπου 20 με 25 λεπτάκια. Οπότε σε 20 με 25 λεπτάκια θα γυρίσουμε πίσω και πρέπει την ώρα που είναι ακόμα ζεστή η σελινόριζα να κάνουμε το πουρέ. Σε περίπτωση που κρυώσει η σελινόριζα, ο πουρέ δεν θα βγει smooth, λίος και τέλειος. Οπότε λίγο υπομονή με το που είναι έτοιμη η σελινόριζα, θα ετοιμάσουμε τον πουρέ.
Η σελινόριζα είναι μια τροφή με λίγες θερμίδες, ιδανική για ζωμούς, σούπες, σαλάτες και αποτελεί ιδανικό υποκατάστατο της πατάτας σε έναν υγιεινό πουρέ με λιγότερους υδατάνθρακες. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο η σελινόριζα μας πρέπει να είναι έτοιμη. Πάρτε ένα μαχαίρι και πιέστε λίγο τη σελινόριζα. Πρέπει να λιώνει πραγματικά με το που την ακουμπάτε. Πρέπει να βράσει τελείως. Θα αφαιρέσω και το θυμαράκι, έχει κάνει τη δουλειά. Έχει δώσει όλα τα αρώματα. Όσο είναι ακόμα ζεστή η σελινόριζα, πρέπει να κάνουμε το μπουρέ. Οπότε κατευθείαν όπως είναι ζεστή, τη σειρώνουμε. Κατευθείαν. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία προς το παρόν από τη σελινόριζα. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε μετά στο μπουρέ μας. Αλλά συνήθως δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα. Μεταφέρουμε κατευθείαν στο πολυκοπτικό εδώ πέρα. Άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο πολυκοπτικό, θα το κάνετε σε δόσεις, σε ένα μικρότερο. Και βλέπετε που αχνίζει η σελινόριζα, είναι απαραίτητο να αχνίζει σε αυτό το σημείο. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας το δείξω, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Θέλουμε να βάλουμε αρκετή ποσότητα από βούτυρο μαζί με τη σελινόριζα. Η σελινόριζα για να γίνει γευστική και λεία χρειάζεται βουτυράκι. Το βούτυρο, καθώς είναι παγωμένο και καυτή η σελινόριζα, θα λιώσει η σελινόριζα το βούτυρο και συγχρόνως θα δέσει το μπουρέ μας και θα τον κάνει τέλειο. Οπότε, θα κλείσω το μίξερ, εδώ. Θα αρχίσω να χτυπάω και σιγά σιγά θα προσθέτω μέσα το βούτυρο παγωμένο. Εδώ, κοιτάξτε. Λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή ο πουρές μας είναι έτοιμος. Κοιτάξτε εδώ. Έχει την απόλυτη υφή. Είναι πουρές. Βελούδο. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο γεύση. Αλάτι. Πιπέρι. Εμένα το πιπέρι μου αρέσει να φαίνεται στο τέλος το πουρέ σελινόριζας. Συνηθίζω να μην βάζουν μερικοί γιατί φαίνονται σαν μαυράκια μέσα στο πουρέ. Εμένα μου αρέσει. Οπότε θέλω να βάλω φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Οπωσδήποτε στο τέλος για να ισορροπήσουμε τη γεύση, αλήθεια σας λέω, χρειάζεται δύο υλικά. Λίγο μέλι, οπωσδήποτε θα πάρετε ένα άλλο πραγματικά πουρέ σε περίπτωση που βάλετε. Λίγο μέλι και λίγο χυμό από λεμόνι. Και όταν λέω λίγο, θέλουμε να υπερτερεί το μέλι από το λεμόνι, αλλά θέλουμε λίγο λεμόνι για να μην είναι γλυκός ο πουρές μας. Λοιπόν, πάμε καλά. Και ο πουρές μου είναι έτοιμος. Κοιτάξτε εδώ. Ο απόλυτος πουρές σελινόριζας. Ο πουρές σελινόριζας έχει έτσι ημίρευστη υφή. Είναι σφιχτός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σφιχτός. Έχει ακριβώς αυτή την υφή που θα δείτε τώρα. Κοιτάξτε. Είναι κατεξοχήν τώρα κάτι πάρα πολύ γκουρμέ. Ο πουρές σελινόριζας είναι αυτός, είναι η τέλεια του εκδοχή. Και πάμε να ξεκινήσουμε τις πανσέτες μας. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να τις πάρω από το ψυγείο. Εδώ. Λοιπόν, πάνω στη φωτιά. Και θέλουμε λίγο λαδάκι εδώ και να σουτάρουμε τις πανσέτες. Περιμένουμε λίγο να κάψει το τηγάνι, θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα. Θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά να πάρει έτσι καραμελιζέ χρώμα απ' έξω και όλη η διαδικασία θα γίνει στη συνέχεια στο φούρνο. Άρα, με το που είναι έτοιμο το τηγάνι, απλώνουμε το λάδι μας και ρίχνουμε τις πανσέτες μας μέσα. Εδώ. Ωραία αυτά λίγο αυτά. Μ' αρέσει. Και εδώ. Και εδώ. Θες να χωρέσουν όλες, Μίτσο. Δεν χωράνε η αλήθεια είναι, αλλά τώρα για δύο πανσέτες, να μην τις αφήσω απ' έξω. Να τις βάλω και αυτές, Τι λες. Τέλεια. Τις αρέσουν οι πανσέτες, Μίτσο. Διονύση. Ναι. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι ποτέ να μην γυρνάτε τα κρέατα όλη την ώρα. Όταν το βλέπω αυτό, τρελαίνομαι. Δεν μου αρέσει. Το κρέας και το ψάρι πρέπει να τα γυρίσουμε μόνο μία φορά. Άμα συνεχώς γυρνάμε όλη την ώρα τα κρέατα και τα ψάρια, αφυδατώνονται, χάνουν τη γεύση τους, χάνουν την ουσία τους, δεν έχουν κανένα νόημα. Οπότε κάτι λάθος κάνουμε. Για πες. Να γυρίσω. Δεν είναι έτοιμες. Δεν πειράζει όμως. Γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Όση ώρα ψήνονται οι πανσέτες μου, εγώ θα ετοιμάζω την barbecue sauce. Οπότε θέλω ένα κρεμμύδι. Εδώ ψιλοκομμένο.
Και μετά το κρεμμύδι θα ψιλοκόψω και το σκόρδο μου, εδώ. Οπότε, κρεμμύδι σκόρδο είναι έτοιμο. Ας ελπίσουμε ότι είναι έτοιμες και οι πανσέτες. Να τες, πήρανε χρώμα. Αυτό θέλαμε. Τώρα, σε περίπτωση που θα ρωτήσετε άμα θα μπορούσαμε να μην βάλουμε λάδι στο τηγάνι, θα σας πω όχι, θα βάλετε λάδι, γιατί η πανσέτα δεν είναι bacon, να μπορέσουμε να το ψήσουμε και να βγάλει τα λιπαρά και να ψηθεί μόνη της. Χρειάζεται οπωσδήποτε λίγο λαδάκι για να βοηθήσουμε να φύγει το λίπος. Λοιπόν, όλα τελικά μου για την barbecue είναι εδώ. Και η barbecue που θα κάνουμε σήμερα είναι ούζου, barbecue ούζου. Είναι μια διαφορετική barbecue, λίγο πιο ελληνική. Θέλουμε να θυμίζει λίγο Ελλάδα. Οπότε, παίρνω κατευθείαν όπως είναι τις πανσέτες, τις βάζω σε ένα μπολ και στο ίδιο τηγάνι που έψα τις πανσέτες θα κάνω την barbecue. Οπότε, ρίχνω μέσα κρεμμύδι σκόρδο, εδώ. Μυρίζει υπέροχα. Τέλειο. Και με το που καραμελώσει ωραία το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, τι θα ρίξουμε μέσα? Μαύρη μαλακή ζάχαρη. Θέλουμε να κάνουμε μια καραμέλα. Για να γίνει σωστή η barbecue, πρέπει να καραμελώσει η ζάχαρη και ουσιαστικά να κάνει μια καραμέλα στο κρέας καθώς ψήνεται. Οπότε, ρίξτε τη ζάχαρη, απλώστε μαζί με το κρεμμύδι και περιμένετε μέχρι τη στιγμή που θα δείτε ότι αρχίζει να αλλοιώνει η ζάχαρη. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Και μόλις η ζάχαρη αρχίσει να λιώνει, ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρουμε το τηγάνι. Ουσιαστικά να σβήσουμε τη ζάχαρη. Πώς? Έχω εδώ λίγο ξύδι και λίγο ούζο. Ρίχνω το ξύδι, ρίχνω και το ούζο. Ας ελπίσουμε να πάρει φωτιά. Πήρε. Μια χαρά. Σε περίπτωση που δεν πάρει φωτιά, δεν πειράζει. Αφήστε λίγο να εξατμιστεί και ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά μας μέσα. Έχουμε πελτέ ντομάτας, εδώ. Μέσα στη φωτιά, όλα μαζί. Έχουμε την κέτσαπ μας, γιατί για να φτιάξουμε μία barbecue χρειαζόμαστε σαν βάση την κέτσαπ. Εκτός άμα κάνουμε την όλη διαδικασία με ντομάτες που χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά θα τη δείξουμε κάποια φορά. Οπωσδήποτε καπνιστή πάπρικα, για να μας δώσει την καπνιστή γεύση που θέλουμε στην barbecue sauce μας. Και βέβαια, ό,τι αρωματικά σας αρέσουν. Εγώ θα ρίξω λίγο δεδρολίβανο εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το δέντρο λίβανο στην μπαρμπεκιού. Οπότε, θα ψιλοκόψω λίγο το δέντρο λίβανο. Αλήθεια σας λέω, το δέντρο λίβανο μαζί με την μπαρμπεκιού κάνει κάτι φανταστικό, κάτι μοναδικό. Τώρα, άμα δεν θέλετε να βάλετε δέντρο λίβανο, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά μυρωδικά βάλτε λίγο θυμαράκι, λίγο ρίγανη, βάλτε κάτι που χρειάζεται η μπαρμπεκιού. Και ανακατεύω εδώ, μέχρι να διαλυθεί ο πελτές ντομάτας. Τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά και ήρθε η ώρα να ρίξω το τελευταίο μου συστατικό. Όπως έχετε συνειδητοποιήσει, δεν έχω ρίξει καθόλου αλάτι και πιπέρι. Γιατί θα ρίξω το νέο μάτζι ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι. Ο συγκεκριμένος ζωμός φτιάχνεται με αγνά υλικά όπως θα το φτιάχναμε στο σπίτι μας. Ταιριάζει σε όλα τα φαγητά και μην ξεχνάτε, από τη στιγμή που το ανοίξετε, διατηρείτε 2 εβδομάδες στο ψυγείο. Οπότε, θέλω μία κουταλιά της σούπας. Όπως βλέπετε, έβαλα γεμάτη κουταλιά γιατί δεν έχουμε βάλει καθόλου αλατοπίκορο ούτε στις πανσέτες μας. Οπότε θέλουμε να πάρουν αρκετό seasoning και να γίνουν πεντανόστιμες. Ανακατεύουμε, όπως βλέπετε, απλά διαλύεται και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τις πανσέτες μας, εδώ, στη barbecue. Για να κάνουμε το μπανάκι τους όπως πρέπει. Ζεστές οι πανσέτες, ζεστή η barbecue, γιατί για να τραβήξει την barbecue sauce μέχρι μέσα το κρέας. Το ζουμάκι που έχει μείνει από τις πανσέτες, βέβαια. Βάλτε το μέσα, γεύση είναι. Και όπως είναι, ανακατεύω τις πανσέτες μου εδώ. Ψήνω λίγο μέσα στην barbecue. Θέλουμε να εξατμιστεί η barbecue sauce, να πήξει για να μπορέσει να μας κάνει μια sexy σάλτσα καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο. Άμα την αφήσουμε αραιή, τι θα γίνει? Καθώς θα ψήνεται, θα φύγει όλη και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Πώς το βλέπεις, Γιονίση, έτοιμη? Να σου πω κάτι. Σε μπερδεύει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι η σάλτσα μας αυτή τη στιγμή είναι ζεστή. Άμα την αφήσει να κρυώσει, τι θα γίνει? Πέτρα. Οπότε μη σε ξεγελάει. Θα είναι αραιή πάντα στο τηγάνι, γιατί είναι ζεστή, έχει ζάχαρη μέσα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη βγάλουμε. Εδώ. Κλείνω τη φωτιά μου. Πάω εδώ δίπλα. Ουχου. Θα βγάλω τις πανσέτες μου. Εδώ. Και εδώ.
το βλέπεις. Τέλειο, έτσι. Και βέβαια, όλη αυτή η barbecue που έχει περισσέψει. Εδώ. Μην ξεχνάτε, είναι ζεστή. Γι' αυτό το λόγο, δυσκολεύεται η σάλτσα να κάτσει πάνω στο κρέας. Αν ήταν κρύα, κατευθείαν θα είχαμε μαρινάρια, αλλά στην κρύα πιο πρόβλημα έχουμε, ότι καθώς ζεσταίνεται, φεύγει τελικά από το κρέας. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, η barbecue τώρα κατευθείαν θα στεγνώσει πάνω στο κρέας και θα μείνει πάνω στο κρέας. Λοιπόν, τώρα, για να κάνουμε σωστά barbecue, πρέπει ο φούρνος μας να καίει στους 200-220 βαθμούς. Οπότε, ο φούρνος προθερμασμένος στους 200, βάλετε και 220, μπορείτε να βάλετε και το γκριλ πάνω, εδώ. Και θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα πανσέτες. Είναι ψημένες. Οπότε, το μόνο που θέλουμε είναι να γίνουν ωραίες σεξι μέσα στο φούρνο. Υπομονή 10-15 λεπτάκια, άντε το πολύ 20, αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Και μόλις δείτε ότι έχει πάρει ωραίο χρώμα από πάνω η πανσέτα, είναι έτοιμη. Για τις πανσέτες με σάλτσα barbecue με ούζο, για το μπουρέ, αφαιρούμε περιμετρικά τη φλούδα από τη σελινόριζα, κόβουμε σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε κατσαρόλα. Προσθέτουμε το γάλα, το νερό, αλάτι και θυμάρι. Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και βράζουμε σε μέτρια φωτιά. Αφαιρούμε το θυμάρι, σουρώνουμε και όσο το μείγμα είναι ακόμα καυτό, το μεταφέρουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα και προσθέτουμε σε δόσεις το παγωμένο βούτυρο. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το μέλι, τον χυμό από το λεμόνι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για τις πανσέτες, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τις πανσέτες και αφήνουμε να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Αφαιρούμε από το τηγάνι και αφήνουμε στην άκρη. Για την barbecue ούζου, βάζουμε στο ίδιο τηγάνι σε δυνατή φωτιά το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα σκόρδα, τη μαύρη μαλακή ζάχαρη και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το ξύδι, το ούζο και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το μπελτέ, την κέτσαπ, την πάπρικα, το δενδρολίβανο ψιλοκομμένο, το ζωμό και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, βάζουμε μέσα τις πανσέτες και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Μεταφέρουμε τις πανσέτες σε ταψί με σχάρα και απλώνουμε τη σάλτσα. Ψήνουμε για 15 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Και οι παντσέτες μου είναι έτοιμες, μοσχοβελάει πραγματικά όλος ο τόπος. Καίει, 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 καίει. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το πράγμα είναι τόσο σεξι και τόσο ωραίο. Δεν θα το κάνω γκουρμέ, γιατί ο πουρές ελληνούζας γενικά είναι λίγο γκουρμέ. Δηλαδή θέλει να κάνεις σχεδιάκια, μας αρέσει όλους να κάνουμε αυτό. Ή ακόμα να κάνουμε και λίγο ακόμα και ένα εδώ. Και να στείλουμε τις πανσέτες κάπου στη μέση. Τώρα λέω στο πιάτο μου, οπότε αναγκαστικά έτσι θα τις στήσω. Θα πάρω τις πανσετούλες μου. Παναγία μου. Μία. Πόσες να βάλω πάνω. Δύο ή τρεις. Τρεις. Μία, δύο, τρεις. Πραγματικά λιώνω στο στόμα. Θα ρίξω και λίγα μυρωδικά από πάνω. Λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και βουάλα. Πανσέτες, καπνιστές. Πανσέτες, barbecue με ούζο και πουρές ελληνόριζας, όλα σε ελάχιστο χρόνο. Και τι ώρα της δοκιμής. Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται καν μαχαίρι, γιατί λιώνουν οι πανσέτες. Καίει, 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 καίει. Η σύνταγη είναι μοναδική, δεν υπάρχει. Ο πουρές είναι μοναδικός, δεν υπάρχει. Οι πανσέτες είναι μοναδικές, δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Πουρές, πανσέτα. Δοκιμάστε να κάνετε και την barbecue και το πουρέ και τις πανσέτες όπως σας έδειξα και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε με τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Θα φάω λίγο πανσέτα και μετά θα περάσουμε στην επόμενη συνταγή.